μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο νέο μας επεισόδιο. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για την κάθετη αφαίρεση αριθμών με δύο ψηφία. Σήμερα θα γνωρίσουμε την κάθετη αφαίρεση διψήφιων αριθμών με κρατούμενο. Όπως μάθαμε, ξεκινάμε την αφαίρεση από τις μονάδες και έπειτα προχωράμε στις δεκάδες. Αν ο επάνω αριθμός των μονάδων είναι μεγαλύτερος από τον κάτω, κάνουμε κανονικά την αφαίρεσή μας και προχωράμε στις δεκάδες. Τι συμβαίνει όμως όταν ο επάνω αριθμός είναι μικρότερος από τον κάτω και δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε? Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το κρατούμενο ή αλλιώς δανεικό, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Η μαμά είχε στο πορτοφόλι της 44 ευρώ. Αγόρασε στο γιο της ένα αρκουδάκι για να παίζει, που έκανε 18 ευρώ. Αν θελήσουμε να μάθουμε πόσα χρήματα της έμειναν στο πορτοφόλι, τι πράξη θα κάνουμε? Αφαίρεση φυσικά! Θα τοποθετήσουμε τους αριθμούς όπως έχουμε μάθει. Τις μονάδες τη μία κάτω από την άλλη και τις δεκάδες το ίδιο. Θα ξεκινήσουμε την πράξη μας, όπως πάντα, από τις μονάδες. 4. Βγάζω 8. Δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε, καθώς το 4 είναι μικρότερο από το 8. Έτσι, θα δανειστούμε μία δεκάδα από τις δεκάδες. Άρα το 4 θα γίνει 14 και θα έχουμε ένα κρατούμενο. Το ονομάζουμε και δανεικό, καθώς το δανειστήκαμε από τις δεκάδες. 14. Βγάζω 8. Μας κάνει 6. Έπειτα προχωράμε στις δεκάδες. Βγάζω 1, μας κάνει 3. Προσοχή! Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κρατούμενο που δανειστήκαμε. Αφού το πήραμε από τις δεκάδες, θα το επιστρέψουμε και στις δεκάδες. Αυτή τη φορά όμως θα το δώσουμε στον κάτω αριθμό. Επομένως, 3 βγάζω 1, μας κάνει 2. Άρα έμειναν 26 ευρώ στο πορτοφόλι της μαμάς. Ας δούμε και ένα δεύτερο παράδειγμα. Το κοριτσάκι έχει στο πιάτο του 32 μικρά μπισκότα. Από αυτά έφαγε μόνο το 15. Αν θέλουμε να μάθουμε πόσα μπισκότα περίσσεψαν, θα κάνουμε αφαίρεση φυσικά. Θα τοποθετήσουμε σωστά τους αριθμούς και θα αρχίσουμε την αφαίρεση από τις μονάδες. Φυσικά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε 2 βγάζω 5, μιας και το 5 είναι μεγαλύτερος αριθμός. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα δανειστούμε μια δεκάδα από τις δεκάδες, όπως μάθαμε νωρίτερα.
ο αριθμός 2 θα γίνει 12 και θα έχουμε ένα κρατούμενο. Βγάζω 5, μας κάνει 7. Έπειτα προχωράμε στις δεκάδες. Βγάζω 1, μας κάνει 2. Αφαιρούμε και το κρατούμενο που δανειστήκαμε. Άρα 2 βγάζω 1, μας κάνει 1. Επομένως, περίσσεψαν 17 μπισκότα. Στο σημείο αυτό, το επεισόδιο μας για την κάθετη αφαίρεση με κρατούμενο ολοκληρώνεται. Θα τα πούμε σύντομα με νέα μαθήματα. Γεια σας!